Θα ήθελα να, καταρχήν να μιλήσουμε για τους χειρισμούς και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τέλος πάντων η ελληνική κυβέρνηση το συγκεκριμένο ζήτημα και θα έλεγα σε μορφή προλόγου ότι δεν, οι χειρισμοί της κυβέρνησης δεν είναι αυτοί που θα προσδοκούσε κανείς σε ένα κορυφαίο εθνικό ζήτημα. Η κυβέρνηση άνοιξε εσπευσμένα το ζήτημα αυτό επιχειρώντας ε, να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη, μεν για την ίδια θεωρώντα ότι θα εμφανιστεί στου Έλληνε πολίτε ω μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη που κλείνει, χρονίζοντα εθνικά θέματα, και από την άλλη μεριά να δημιουργήσει ρήγμα στην αντιπολίτευση, γιατί θεωρούσε ότι στην πλευρά τη Νέα Δημοκρατία ε, θα υπάρχουν ε, αντίροπε απόψει για το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο. Θα, οι οποίες θα δημιουργήσουν και πρόβλημα ακόμα και στην ηγεσία του κόμματος. Με την μέχρι τώρα συμπεριφορά της και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης, θεωρώ ότι δεν πέτυχε κανέναν από τους δύο στόχους και απλά ανέδειξε προς όλους εμάς ότι χειρίζεται αυτό το κορυφαίο ζήτημα με όρους εσωτερικής λειτουργίας ή ενός απλού νομοσχεδίου. Καταρχήν δεν κατάφερε να πετύχει μια εθνική συνισταμένη όλων των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδος. Αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί αφού θα ξεκινούσε νωρίτερα η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου όταν θα φτάσει η στιγμή της διαπραγμάτευσης να είμαστε όλοι μαζί. Δεν πέτυχε συνενέσεις και κυρίως δεν πέτυχε να ε, έχει μια ενιαία κυβερνητική γραμμή. Εμφανίζονται λοιπόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ο κυβερνητικός εταίρος της, ε, του ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει την ίδια άποψη με την κυβέρνηση και να οδεύουμε σε... και να προχωράνε οι διαπραγματευτικέ συζητήσει χωρί να έχουν οι δύο κυβερνητικοί εταίροι αποφασίσει από κοινού πώ θα χειριστούν το ζήτημα. Μετά από τρία χρόνια πραγματική αδράνειας των πολιτών απέναντι σε αρμαγεδόνε οι οποίοι ψηφίστηκαν με την παρούσα κυβέρνηση, έφτασε κάποια στιγμή χρονική με ένα κορυφαίο ζήτημα ως Αφορμή, οι πολίτε να ξαναβγουν στον δρόμο. Χάρηκα κυριολεκτικά που είδα χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου να βρίσκονται στον δρόμο και να διαδηλώνουν και να ε, επιχειρούν να του ακούσει πια αυτή η κυβέρνηση που φαίνεται να έχει πάρει οριστικό διαζύγιο από την κοινή γνώμη, οριστικό διαζύγιο από αυτό που εκφράζει το σύνολο των πολιτών. Συνέβη μία φορά με το δημοψήφισμα του 2015, όταν αντέστρεψε ένα τεράστιο ποσοστό, το 62% από όχι και το έκανε ναι, προκύπτει και τώρα που η κυβέρνηση δεν αφουγκράζεται την φωνή του, των πολιτών της, οι οποίοι σε συντριπτικό ποσοστό επιθυμούν μια διαφορετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να αντιληφθεί κανεί ότι η όποια λύση δοθεί, αν δοθεί, για την οποία η το Εμπαρόδο, θέλω να σα πω ότι δεν είμαι αισιόδοξο ότι θα επιτευχθεί και αυτή τη φορά. Πρέπει η λύση να είναι μία και ενιαία και όχι αποσπασματική. Αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι να διασπάτε ο διαπραγματευτικός λόγος της ελληνικής πλευράς και η κυβέρνηση να αφήνει ως δεύτερη προτεραιότητα την αλλαγή του συντάγματος του κρατηδίου των Σκοπίων. Πρέπει να καταλάβει κανείς ότι κυρίαρχο ζήτημα στη διαπραγμάτευση που πρέπει να θέσει η ελληνική πλευρά ως εγγύηση για την άρση κάθε αλυτρωτικής έκφρασης από την πλευρά των Σκοπίων είναι η τροποποίηση του συντάγματος αυτής της χώρας η οποία θεωρεί για όσους δεν το γνωρίζουν ότι η Μακεδονία είναι μία και ενιαία και ότι οι Σκοπιανοί ως Μακεδόνες ε, έχουν ως σκοπό να προστατεύουν όλους τους Μακεδόνες όπου και αν βρίσκονται. Αυτό λοιπόν είναι μια απόλυτη έκφραση αλυτρωτισμού. Αν δεν αλλάξει αυτό και αν δεν ληφθούν εγγυήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για λύση και αυτή η λύση δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Δυστυχώς, ο κυβερνητικό διαπραγματευτικό λόγο έχει αφήσει ω δευτερεύον ζήτημα αυτό. ή μπορεί να κλείσει τώρα το ονοματολογικό και να αφήσει ω δεύτερο ζήτημα στο μέλλον την αλλαγή του συντάγματο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διότι εάν τώρα δημιουργηθούν οι συνθήκε και κλείσει το ζήτημα το ονοματολογικό, ίσω ποτέ να μην ξανανοίξει το θέμα του συντάγματο. Δεν αρκεί ε, για μας το ότι ανακοίνωσε η σκοπιανή πλευρά ότι θα αλλάξει τα ονόματα κάποιων δρόμων ή το αεροδρομίου. Δεν μπορεί να είναι αυτά κορυφαίες διαπραγματευτικές επιτυχίες εάν δεν αλλάξει το Σύνταγμα.